Καλά είσαι. Πώς είστε, τι κάνετε. Είμαι πάρα πολύ καλά. Κάτσε. Κάτσε. Μου τα είπατε όλα, οπότε μπορώ και να φύγω τώρα, εντάξει. Έχουμε. Τα προσωπικά δεδομένα καταργηθήκανε, τα ξέρετε όλα. Τα είχατε όλα από το ΤΕΒ μέχρι το δυστύχημα που έχω πάθει. Παιδί μου, δεν το πιστεύω. Πού είχες κοπεί στο χέρι. Ναι. Σιδεράδες, ένα εξαιρετικό έργο του Νίκολιτς, Χρήστος Βαλαβανίδης. Παίζαμε με τον Χρήστο. Μαζί. Ναι, και βαράει με το σφυρί κάτι και φεύγει μία, έτσι, ένα κομμάτι και μου σπάει την αρτηρία. Και είναι η μοναδική φορά που έχω σταματήσει την παράσταση. Νομίζανε ότι οι αδελφοί Αλαχούζοι είχαν κάνει ένα αληθινό έργο. Δεν το καταλάβαν από κάτω. Η αρτηρία έχει πολύ αίμα. Πάρα πολύ αίμα. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ. Ναι, αλλά εντάξει. Είμαστε μια χαρά. Και με το ΤΕΒ τότε. Το ΤΕΒ, πράγματι, στη δραματική σχολή του Εθνικού που σπούδαζα, υπήρχαν προβλήματα οικονομικά από το σπίτι μου. Μάλιστα. Λογικό. Ας πούμε, μέσα ήταν, ζούσα δύσκολα. Είχα μέσον. Ο αδελφός του μπαμπά μου ήταν διευθυντής του ΤΕΒ. Και με έκανε ταμεία με τσάντα να πηγαίνω και να κολλάω ένσημα στους επαγγελματίες. Αλλά είχα φιλέτο πατησίων, αγαρνών, ξέρεις τα αυτά. Και έπαιρνα το ποσοστό μου από αυτή την ιστορία. Εγώ φορούσα κουστούμάκι, γραβατούλα κτλ. Ευγενής. Πήγαινα στα μπακάλικα κτλ. Τους κολούσα τα ένσημα, ήταν όλοι εύποροι. Δεν είχα πρόβλημα. Μόλις έκλεινα το μεροκάματο που ήθελα να βγάλω, το είχα ήξερα. Έφευγα. Γιατί έπρεπε να πάω στη σχολή να σπουδάσω κτλ. Πέταγα τη γραβάτα, τα αυτά. Έβαζα το αμπέχονο κτλ. Έζησε 3 χρόνια Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ. Άλλο το πρωί, άλλο το απόγευμα. Κανονικά. Τελείωσε. Δημήτρη, όταν βλέπω πράγματα τα οποία έχεις κάνει τα πάντα, αυτό που λέγαμε. Τα πάντα, τα πάντα. Πολλά πράγματα. Έχω παίξει όλα τα είδη θεάτρου, ξέρεις. Ναι. Πλάκα-πλάκα. Ναι, πολύ. Δεν έπληξα στο επάγγελμα. Γι' αυτό είμαι νέος. Δεν υπάρχει αποθυμένο. Κανένα. Πίστεψέ μου. Ειλικρινά. Ούτε ήταν αυτός ο σκοπός μου η επιτυχία. Φώτη, επειδή με ξέρεις από χρόνια και το ξέρεις, δεν είχα πρόθεση, ξέρεις, του ανταγωνισμού. Όταν έβλεπα έναν υπέροχο συνάδελφό μου και συνάντησα και υπέροχος βέβαια, σούπερ ονόματα, ταλαντούχους, ήμουν ο πρώτος που ήμουν χειροκροτητής και θεατής τους. Δηλαδή, μέχρι τώρα είμαι χειροκροτητής. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω θέατρο και μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ταλαντούχα άτομα. Και ευτυχώς έχουμε νέους πολύ καλούς ηθοποιούς. Εξαιρετικούς. Τώρα τους συναντούμε εδώ και όσο καιρό κάνουμε αυτή την εκπομπή και τους έχουμε καλεσμένους και είναι πάρα πολύ καλοί. Φώτη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσον και τα νέα παιδιά σε σχέση με εμάς έχουν τη εσύ είσαι πολύ πιο νέος βέβαια, δεν το και το διέθετες και εσύ, παιδεία. Που εμείς ήμασταν λίγο πιο πρωτογόνοι τότε. Σχολείο και μετά δραματικές σχολές και τέλειος. Και ταλέντο, ας πούμε. Ή πιο πριν ούτε σχολείο. Πάντως λες ότι ήσουν σε μια οικογένεια που είχατε δυσκολίες οικονομικές κτλ. Και ήταν μια πολιτική περίοδος τότε πολύ ταραγμένη. Έτσι. Πολύ. Οπότε φαντάζομαι ότι και το εθνικό και το καλλιτεχνικό κτλ. Σε έβαλε και στην πολιτική μέσα. Δηλαδή ήσασταν πολιτικά. Κοίτα, είναι και η γενιά μου. Μην ξεχνάς, είμαστε με χιούμορ. Το λέω γενιά του Πολυτεχνείου. Γιατί τι λες, δηλαδή, οπότε καταλαβαίνεις ότι πληγώσαμε τους πάντες όταν, στην ενηλικίωσή μας και στην επιτυχία μας. Αισθάνεσαι κάπως ότι αυτή η γενιά του Πολυτεχνείου λίγο δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να εξελιχθεί έτσι. Είχαμε τέτοια οράματα και όνειρα για να αλλάξουμε τον κόσμο, να τον ομορφύνουμε τον κόσμο, που πραγματικά, αν θέλεις, είχε και πολύ ενδιαφέρον η νιώτης μας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η ενηλικίωσή μας και, αν θέλεις, όταν πήραμε τις καρέκλες, δεν ήμασταν αντάξει να τις νιώτης μας. Ήμασταν κατώτεροι. Για να κάνουμε την αυτοκριτική μας και για να ψαχνόμαστε, γιατί
Έχει πρόβλημα. Γιατί αυτή έχει πρόβλημα η εποχή. Έχει πρόβλημα η εποχή. Με σε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γίνονται και εκλογές. Πού γίνονται εκλογές, όχι εκλογές, ενώ τέλος πάντων υπάρχει μια αμφισβήτηση, ναι, ας πούμε, από παντού. Πώς βλέπεις αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι ήσουν θετικά κειμένος προς την αριστερά. Εννοείται, έτσι, διότι τότε το να είσαι στην αριστερά αυτό σημαίνει ηθική. Αυτό που συμβαίνει σήμερα. Στην ηθική. Αυτό... υπάρχει μια φοβερή έκπτωση. Βέβαια, να σου πω κάτι. Πληρώνουμε το τίμημα της δημοκρατίας. Και να μην το ξεχνάμε, θετικό είναι αυτά που γίνονται. Η περίφημη αθηναϊκή δημοκρατία του 5ου αιώνα π.Χ. μπορούσε οποιοδήποτε πολίτης, αθηναίος πολίτης, να αμφισβητήσει τον Περικλή. Mm-hmm. Και να τον, αν είχε το δικαίωμα, να τον πάει στην Βουλή, στην Εκκλησία του Δήμου, και αν το πετύχαινε, να τον εξορίσει, παρακαλώ. Αυτή είναι η άμεση δημοκρατία. Αλλά αυτή είναι η άμεση και η σημαντική δημοκρατία. Τώρα εδώ γίνεται και μια κατάχρηση σε μερικά πράγματα, αλλά αυτά είναι το σημείο των καιρών. Και εν τί αυτή την περίπτωση, αυτή είναι η δημοκρατία μας. Έτσι πρέπει να είναι. Mm-hmm. Έτσι. Και παρακαλώ, πολύ αμφισβήτηση. Mm-hmm. Διότι έχουμε πολλές αυθεντίες και ειλικρινά θα εκτιμούσα πάρα πολύ ένα πολιτικό ο οποίος θα έλεγε «Ήρθα όχι για να σας σώσω, αλλά για να σωθώ». Θα τον ψηφίζα, μα το Θεό. Και μόνο για το ότι είναι ειλικρινής. Εσύ, παρόλο που είπες ότι είχατε οικονομικές δυσκολίες, ακολούθησες τον ήρό σου. Είχες από το σπίτι ενστάσεις. Όχι καθόλου. Όχι, Θα σου έλεγα ότι ήταν τόσο ουδέτεροι και αδιάφοροι. Ναι, αδιάφοροι. Ναι, γιατί ήμουνα λίγο... Έχασα τη μητέρα μου, ο πατέρας μου παντρεύτηκε, τη χαμήτρια. Δεν ήταν η σύνθεση. Μακριά το μελό. Δεν είναι αυτό, αλλά δεν ήταν οι καλές συνθήκες. Ναι. Γιατί είχα μεγαλώσει ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, αρχικά σαν νιώτη, Λυκαβητός. Όχι στρέφει, ο Λυκαβητός. Δεν ήταν ο Λυκαβητός, ήταν. Λυκαβητός. Και πραγματικά, ήταν από το μόνο που δεν είχε, λιοντάρια. Λιοντάρια και τσακάλια. Να σου πω, έχουμε φτιάξει ένα βίντεο για σένα, να το δούμε. Παρακαλώ. Από το αφιθέατρο στο Δελφινάριο, το Πάρκ και την Επίδαυρο και από τον Μπέκετ και το Σέξπιρ μέχρι τον Ψαθάκη τον Αριστοφάνη, θα νόμιζε κανείς πως η απόσταση είναι μεγάλη. Όμως ο Δημήτρης Πιατάς την έχει διανύσει ξανά και ξανά. Ακούραστα, με μια ανάσα. 50 χρόνια θέατρο. Κι όμως, ξεκινώντας, αυτός ο σπουδαίος, ο πολύ αγαπημένος κωμικός, δεν πίστευε καν πως έκανε για το Σανίδ. Πιατάς κανονικά είναι το παρατσούκλι του, κληρονομιά από έναν Κωνσταντινοπολίτη παππού, μεγαλέμπαρο πιάτων. Το πραγματικό επίθετο της οικογένειάς του είναι Κωνσταντζόγλου. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, στις γειτονιές της Νεάπολης Εξαρχείων και στα Πατήσια. Πρώτη φορά ανέβηκε πάνω στη σκηνή του Αμυράλ, μαθητής ακόμα, με το έργο του Δημήτρη Ψαθά, Ζητείτε ψεύτης του 68, επιχούντας. Οργάνωσε την παράσταση για να αγοράσει με τα κέρδη ένα ζευγάρι παπούτσια. Πώς το είπατε αυτό? Έξω! Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που η μητέρα του τον είδε στο θέατρο. Η παράσταση έσκησε και τα παπούτσια τα πήρε. Πίστηκε να πάει σε δραματική σχολή, έδωσε εξετάσεις στο Εθνικό. Δεν πίστευε πως θα τον έπαιρναν γιατί ήταν παιδί δειλό, συνασταλμένο από εκείνα που δεν έπιανε το μάτι σου. Στις εξετάσεις όμως έπεσε Μολιέρος. Κωμωδία. Το δειλό αγόρι έλαμψε. 4 τα σημαντικά κεφάλαια στην καριέρα του. 1 το αμφιθέατρο του Σπύρου Βαγγελάτου, του οποίου υπήρξε και ιδρυτικός τέλεχος. Συνεργασία με σπουδαίους ηθοποιούς σε σημαντικές παραστάσεις, εμφανίσεις σε φεστιβάλ του εξωτερικού. Ακολουθεί το ελεύθερο θέατρο και ελεύθερη σκηνή. Εκεί δηλώνει, βρήκα το στίγμα μου όσον αφορά την κωμικότητα και την ελευθεριότητα. 3ο κεφάλαιο, η θητεία του στις μεγάλες λαϊκές επιθεωρήσεις δίπλα σε ιερά τέρατα της κωμωδίας. Το Βέγκο, τη Βλαχοπούλου, το Μουστάκα. Από το Δελφινάριο των 2000 θέσεων θα βρεθεί στην αποθήκη των 200 θέσεων, σε κείμενα Μουσελά και Νταριοφό. Επειδή, όπως εξηγεί, το κίνητο στο θέατρο δεν είναι υλικό. Αν η πνευματικότητα απουσιάζει, είναι σαν να σου λείπει το οξυγόνο. Ο Στιασάρχης ανεβάσει κλασικά και μοντέρνα έργα, ως πρωταγωνιστής θα βρεθεί σε όλα τα μεγάλα θέατρα του κόσμου. Ξεχωρίζει την παράσταση Περικλής του Σέξπιρ που παρουσιάστηκε στο Globe Theatre στο Λονδίνο. Και την Επίδαυρο, στη σκηνή της οποίας έχει πατήσει πάνω από 10 φορές. Ακόμα και με τραγωδία. Θα κάνει και σινεμά, θα γράψει και βιβλία και άλλα πολλά. Και κάπως λιγότερη τηλεόραση. Το 5ο, ανεξερεύνητο ακόμα κεφάλαιο στην καριέρα του, άνοιξε πέρυσι. Καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΠΘ Βόλου. Μια πρόκληση. Το συγκινούν οι προκλήσεις. Δηλώνει πως το πιο βαρετό πράγμα στον κόσμο είναι να φέρεις πάντα τον εαυτό σου ίδιο και απαράλλαχτο. Όταν τον πρωτοείδε πάνω στη σκηνή η γυναίκα του η Λέλα, εκείνος έπαιζε μια γριά, μια μπαμπούσκα.
Μετά την πρώτη του συνάντηση σκέφτηκε: δεν θα μπορούσα να ζήσω ούτε ένα τέταρτο με αυτή τη γυναίκα. Το ένα τέταρτο έγινε 45 χρόνια, δύο κόρες, η Άννα και η Ιωάννα του που είναι επίσης ηθοποιός, και μια εξάχρονη εγγονή, η Ολίβια. Ο σπουδαίος Δημήτρης Πιατάς λέει πως δεν ξέρει τι είναι ταλέντο, ούτε ξέρει αν το έχει. Χαίρεται μονάχα γιατί έκανε μια δουλειά που του επέτρεψε να έχει αυτό που ήθελε πάντα. Να μπορεί να ονειρεύεται. Λίγο βία, όπως η ζωή όμως. Τέλειο, μπράβο. Το βλέπεις αυτό και το 50 χρόνια στο θέατρο είσαι. Είσαι χτες. Σαν χτες, αλήθεια αυτό, έτσι αισθάνεσαι. Μισός αιώνας, πω, είναι αλήθεια. Καλά, ναι, όπως και να το είναι πούμε. Είναι αλήθεια, παιδιά. Ναι. Την αγαπάς τη δουλειά σου. Όχι μόνο την αγαπάω, είμαι νέος. Τι ωραία. Φωτή, ξέρεις, ναι. Δεν, δηλαδή για μένα κάθε φορά που λέω χαίρο πολύ είναι ευλογία. Ναι. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχω γνωρίσει και σε έχω γνωρίσει και επαγγελματικά. Ναι. Έχουμε δουλέψει μαζί. Έχουμε δουλέψει και... Και πόσο σε αγαπώ και σε εκτιμώ, το ξέρεις, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και, ναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σε θαυμάζω ειλικρινά που σε παρακολουθώ συνέχεια. Mm. Είμαι θαυμαστής σου, να το ξέρεις. Είχαμε κάνει μια πολύ... Είχαμε ένα δημοσίευμα. Βέβαια. Πού το βρήκε, το βρήκες. Δεν το βρήκα εγώ, κάποιος από πάνω το βρήκε. Για λέγεται, για λέγεται. Έχεις, σε έχει σχέδιο εδώ, όχι. Όχι, εμένα όχι. Έχει τον Κωνσταντίνο Τζούμα, βλέπω. Τον Κωνσταντίνο... Εσένα. Ναι, τον αφιτρίωνα του Μολιέρου, ναι. Με Φιλίπ Ρουσέλ, ηθικός αυτούργος εσύ. Ηθικός αυτούργος. Θα πω λίγο την ιστορία για να το καταλάβουμε. Ναι. Όταν δουλεύαμε μαζί στο Ένας Βλάκας και Μισός του Ψαθά, μου είπες μια μέρα, θέλω να κάνω τον αμφιτρίωνα του Μολιέρου στο καλοκαίρι. Για το φεστιβάλ. Και θέλω να βρω έναν Γάλλο σκηνοθέτη. Και τότε σου είχα πει εγώ, μπορώ να σε βοηθήσω και να βρούμε ένα Γάλλο σκηνοθέτη ο οποίος θα μπορούσε να το κάνει. Και έφερε, γιατί τότε έκανε την παραγωγή. Ήταν παραγωγή δικιά μου. Ήταν, ναι. Και τον έφερε και νομίζω ότι ήταν από τις πιο σπουδαίες στιγμές μου, δηλαδή που τόσο ωραία δουλειά και τόσο όμορφο. Και συγγνώμη, παίξαμε, είχες ένα εξαιρετικό ρόλο, το Σωσία έπαιζες. Ναι, τον Ερμή. Έκανες τον Ερμή που έκανες τον Σωσία και εγώ ήμουν ο Σωσίας. Ναι, ναι. Και προσπαθούσαμε να με πείσεις ότι, ότι εσύ ήμουν εγώ και εγώ ήμουν εσύ και τα λοιπά. Όλους μας σημάδεψε αυτό το, εκείνη η περίοδος. Ήταν το 95 νομίζω. Το 95-96. Το 95-96. Ναι, ναι. Όλους μας, ήταν μια πολύ ωραία ομάδα με τον Κωνσταντίνο Τζούμα. Κωνσταντίνο το Τζούμα, Θεέ μου. Τον Κακαβά, τη Μαρία την Κατολοπούλ, τη Γιώτα και, τη Φέστα. Και τον αγαπημένο μου φίλο, τον Φιλίπ, που ήταν Περουσέ. Ο οποίος ζει μια χαρά, είναι στο Παρίσι. Ναι, θες να τον δεις. Ναι. Για να το παρακαλώ. Δεν το πιστεύω. Αγάλια νύχτα μου γλυκά, κοντοκαρτιέρι, στάσου. Salut Dimitri. Ce sont les premières répliques d'Amphitryon que j'avais mis en scène il y a presque 30 ans de ça. Tu l'avais produit ce spectacle, tu jouais le rôle principal avec toute une fine équipe. Il y avait Kakavas, Tsoumas, Yota Festa, Maria Kalenaroupoulou et Fotis bien sûr. Et je garde un excellent, un merveilleux souvenir de ce spectacle, de ce moment privilégié en Grèce avec vous. Vous avez été extrêmement gentil avec moi parce que je ne comprenais pas un mot de grec et Fotis déjà traduisait Pesto Philippe. Ce spectacle, je sais que l'une de tes filles est comédienne et elle avait fait ses premiers pas sur scène pendant ce spectacle. Elle conduisait Tsoumas qui jouait Zeus, que j'avais rendu aveugle. Et peut-être c'était un signe. En tout cas, je te remercie, toi et toute l'équipe, et toute ta famille, parce qu'il y avait ta famille aussi qui était là, m'avoir si bien accueilli. Et c'était un moment précieux pour moi, parce que la Grèce, c'est quand même un pays qui est gravé dans mon cœur. Je voulais te montrer quelque chose avant qu'on se quitte. Voilà, c'est un tableau que j'ai chez moi, qu'un ami peintre grec avait fait à l'époque, à Vif. Ça représente Fotis et moi, dans le jardin du Zapion, et je faisais répéter son rôle à Fotis, qui jouait Mercure à l'époque. Pour la fille. Καταπληκτικό. Ο ηθικός αυτούργος. Γιατί τον πήρα τηλέφωνο και του λέω θα έχω το Δημήτρη τη Δευτέρα και μου λέει θα σου στείλω κάτι. Και το έστειλε. Τι δώρο είναι. Ρε Φώτη.
1995-96. Είναι 30 χρόνια πριν. Γνωριστήκατε τότε ή είχατε πριν? Όχι, είμαστε φίλοι με τον Φώτη, με τον Φίλιπ τότε. Ναι. Εξαιτίας του Φώτη. Άρα λοιπόν ήσασταν φίλοι από πριν. Βέβαια, βέβαια. Κάνατε παρέα? Όχι ιδιαίτερα, αλλά περάσαμε μια περιοδία εξαιρετική με τον Κωνσταντίνο τον Τζούμα, πολύ παρόν σε όλο αυτό. Και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πολύ... Πολύ άσχημα, και ήμουν Θεσσαλονίκη και έχω αποχαιρετήσει τόσους φίλους μου. Γιατί πέθανε ο Τζούμας, πέθανε ο Κοτανίδης, προχθές ο Δάνης, ο Κατρανίδης. Δηλαδή, Θεέ μου, πρέπει να ζούμε τις στιγμές μας μόνο και τίποτα άλλο. Mm-hmm. Και να θυμόμαστε. Φυσικά. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Είδες, έχει φωτογραφία ο Φίλιππος στο σαλόνι. Έχει έναν πίνακα με τον οποίο με έπαιρνε και κάναμε τις πρόβες, ας πούμε, έξω. Και είχε ένα φίλο που μας ζωγράφιζε εκείνη την ώρα. Συγκλονιστικό. Θυμάσαι ότι σας έχω φιλοξενήσει στο σπίτι μου στο Πήλιο και είχα και μία φουσκωτή και πηγαίναμε σε κάτι νησιά του Παγαστικού Κόλπου, το θυμάσαι? Βεβαίως το θυμάμαι. Και μάζευες εσύ, τι μάζευες? Αχινούς. Κάτι αχινούς μάζευες. Καλέ. Εδώ υπάρχει προϊστορία μεγάλη. Δεν στα έχει πει. Δεν μου τα έχει πει αυτά με το Πήλιο και τους Πήλιους. Είναι μια καλή ευκαιρία να τον προδώσω. Φώτη, θα ξεκινήσω για τη ζωή σας με όλα τα προσπάθεια. Έχεις κάνει πολλά. Έχεις κάνει από... Είπαμε από επίδαυρο, 7-10 φορές έχεις πατήσει την επίδαυρο, μέχρι επιθεώρηση. Έχεις κάνει συγκλονιστικές εμφανίσει στην επιθεώρηση και θα επαναλάβω την όταν η Βερούλη είχε κερδίσει το... Έχω το ακόντιό της. Μου χάρισε... Μα τώρα αυτό. Μου χάρισε το ακόντιό της με αφιέρωση, το οποίο το έχω στο σπίτι μου, στο Πήλιο, ακριβοθόρητο. Και θεωρώ ότι το θεωρούσα υπερβολή, διότι είναι, μου χάρισε το Όσκαρ της. Έτσι είναι ακριβώς. Ήταν το Όσκαρ της Άννας, η Άννα Βερούλη, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που πιθανώς δεν θυμάται ή έχει γεννηθεί μετά. Είναι το πρώτο μας χρυσό που πήρε ποτέ Έλληνας αθλητής στην ιστορία του αθλητισμού. Μέχρι εκείνη την εποχή δεν είχαμε πάρει χρυσό. Χρυσό. Ποτέ. Τι σου είχαμε πράγμα. Τρίτη συμμετοχή κτλ. Το πρώτο μας ήταν η Άννα η Βερούλη που μετά άνοιξε όλο. Πολύ γενναιόδωρο να σου δωρήσει το ακόντιό της. Βλέπω φωτογραφία τώρα. Δεν μου λες, όταν σατιρίζεις κάποιον στην επιθεώρηση, γιατί τότε έκανε τη Βερούλη και ήταν. Πολιτικά πρόσωπα σατιρίζεις. Και πολιτικά πρόσωπα. Μελίνα Μερκούρη έχω σατιρίσει. Με Μελίνα κάτω. Αυτό είναι το μεγάλο. Με Μελίνα από κάτω. Όταν τον έχεις από κάτω τον από κάτω. Τι κάνεις? Ξέρεις κάτι. Ανήκω σε μια κατηγορία. Είπατε ότι είμαι ευγενής. Πράγματι είμαι ευγενής. Ναι. Και θεατρικά ήμουν ευγενής, ξέρεις. Δηλαδή, ενώ ήταν η εποχή της βομολογίας, επειδή εγώ στη ζωή μου δεν έχω βρήσει. Δεν χρησιμοποιείς βριστές καθόλου. Δεν έχω βρει. Δεν ξέρω τι σημαίνει βρίσμο. Τι έκανες, ξέρω, πώς το γλύκαινες. Τα ομόρφαινα όλα. Ναι. Και ό,τι έβγαινε ήταν αθώο. Πιθανώς αυτό είναι και ένα μυστικό της επιτυχίας μου. Σε σχέση με την πολύ σκληρή εποχή ψάλτη του Μαγαρίτη του Στάθη, ο οποίος ήταν καταπληκτικός έτσι, στην αυτήν. Και μπορούσα, τα πρόσωπα που σατήριζα τα αγαπούσα από κάτω. Ναι. Και αυτό έβγαινε και είχε μια τρυφεράδα. Ερχόντουσαν μετά στο καμαρίνα, ας πούμε. Βέβαια, αφού μου δίναν το αυτό. Σκέψου ότι σατήρισα τη Μελίνα τη Μερκούρη, στην οποία ήταν υπουργός πολιτισμού τότε. Ήταν πρώτη σειρά, ελεύθερο θέατρο, ραντεβού με την Ιστερία, δεν θυμάμαι ποιο έκανα, και έβγαινα για να έκανα έναν παυλάρα, έναν περίεργο αυτό, ο οποίος ήθελε να πω ένα ποίημα στο Υπουργείο Πολιτισμού για να με παρουσιάσει στο φεστιβάλ τότε. Ήταν ένα έβριμα ιδέας του Σταμάτη Φασουλή και τα λοιπά, δεν θυμάμαι, το οποίο το ποίημα λεγόταν, θυμάμαι τον τίτλο, «Αγκράθαμε». Αγκράθαμε, κράταμε. Ναι. Και ήταν η Μελίνα από κάτω και λέω, θέλω να πάω στην Υπουργό Πολιτισμού και ξαφνικά είναι κάτω πρώτη σειρά και πηγαίνω κατευθείαν στην Υπουργό και λέω, σας παρακαλώ, θέλω να με πάρετε, στην αφή, φεύγει το θέατρο, στην ιστορία, θα σας πω ένα ποίημα, αγκράθαμε. Και ξαναλέω αυτό και η Μελίνα έκλαιγε τα γέλια. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτού που λες, ότι σατήριζες ανθρώπους, σατήριζες πολιτικούς, σατήριζες και το χαιρόντουσαν
σου δίνανε βραβεία, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάθεση κάποιων ανθρώπων που σατιρίζουν κάποιες ομάδες άλλων ανθρώπων, ναι, που στενοχωριούνται. Ναι. Και οι άνθρωποι επισκηνής δεν το καταλαβαίνουν ότι στενοχωριούνται και συνεχίζουν να το κάνουν με έναν τρόπο λίγο επιθετικό. Έχεις δίκιο, Φώτη. Γιατί, ας πούμε, επειδή έχεις παίξει στο Δελφινάριο, το Δελφινάριο δεν είναι μια αρένα, δεν είναι μια... Δεν είναι ένα κολοσσέο που βάζει σε θύρια να τρώνε ανθρώπους. Ναι. Είναι αλήθεια. Απλώς θέλω να σου πω το εξής. Ξέρω ότι και το θέμα που έχει προκύψει. Έχει αλλάξει η εποχή μας. Υπάρχει, δηλαδή, ο καλλιτέχνης, αν θέλεις, προηγείται της εποχής του, αλλά καμιά φορά μιμείται την εποχή του. Mm-hmm. Και η εποχή μας είναι πάρα πολύ σκληρή. Πάρα πολύ σκληρή. Θέλω να σου πω κάτι. Χτες πήρα την εγγονή μου, την Ολίβια, τη λατρεύω, είναι 6,5 χρόνων, φοβερή, και την πήρα να πάμε σινεμά. Να δούμε ταινία με τον παππού της, πριν πάνε στα σχολεία. Και είπα, η καλύτερη ταινία που παίζεται. Δεν θα σας πω ποια ταινία. Στο Ζάπιο πήγα, την είδα, συγγνώμη, ήταν μια ταινία universal, πανάκριβη κτλ. Η οποία είχε bullying, είχε αρνητικούς ήρωες, είχε κακία, είχε όλο αυτό, όπως το λένε. Ήταν τελείως αντιπαιδαγωγική ταινία. Δηλαδή, τα παιδιά βλέπουν βία. Και μετά ψαχνόμαστε γιατί υπάρχει βία στα σχολεία. Ας ψάξουμε, λέω, για την ευθύνη που έχουμε όλοι εμείς που είμαστε στις κάρεκλες. Ναι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και πολύ γνώση. Υπάρχει γνώση πια. Βλέπεις τι μπορείς να κάνεις. Ναι, μόνο που ένα παιδί παρασύρε. Δηλαδή, εγώ δεν θα, αν ήξερα πώς ήταν, δεν ήθελα να την πήγαινα την εγγονή μου. Η εγγονή μου όμως πήγε με την πρωτοβουλία τη δικιά μου και τη γιαγιά τη να δει μια ταινία η οποία ήταν σκληρή. Τελικά. Ναι. Δεν ήταν για παιδιά, ενώ απευθύνεται στα παιδιά. Είναι λάθη. Είναι λάθη. Ειλικρινά. Το λέω αυτό γιατί η εποχή μας έχει διαφοροποιηθεί. Ναι. Ένας καλός μου συνάδελφος μου λέει ότι το θέατρο μπορεί να αλλάξει μια νύχτα. Εγώ λέω ότι ακόμα και η ηθική και η άποψη αλλάζει σε μια νύχτα. Η ιστορία αλλάζει συνέχεια και διαφοροποιείται. Δέστε τι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή δεν θα πίστευα ότι θα μπορούσαν να γίνουν πόλεμοι αυτά. Η κανονικότητα είναι το να σκοτώνονται παιδιά. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό. Είναι αριθμοί όλα. Μιλάμε για αριθμούς. 50.000 νεκροί. Ναι. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ο ένας είναι μεγάλη απώλεια. Και δεν υπάρχει μονάδα πια. Μιλάμε έτσι. Οπότε εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λίγο πάρα πιο... πολύ. Δεν το συζητώ. Ναι. Κοίτα τι γίνεται. Εγώ προσπαθώ να είμαι... Να κρατήσω τις κόκκινες γραμμές μου, να είμαι αυτός που είμαι, την αθότητά μου που τη διαθέτω και σας την προσφέρω. Φανταστικό. Πώς διατηρείς αυτή την αθότητα μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Έλαντε. Ξέρετε κάτι, δεν ξέρω. Όμως τη διατηρώ και μου αρέσει αυτό, Φώτη. Διαβάζεις ειδήσεις? Τα πάντα. Μην νομίζεις. Ενημερώνομαι μέχρι εκεί που θέλω. Μετά είπα, αυτό φεύγω, δεν το βλέπω, δεν θέλω να το ξέρω. Στην όλη ιστορία. Ναι. Και τώρα στην ΕΡΤ Αρχελάου 5. Αχ, άντε βρε παιδιά, Η αιτία που ήρθα είναι αυτό. Όχι, δεν μπορεί να είναι η αιτία που υποφέρω, αλλά... Γιατί βλέπουμε τρέιλερ. Τι θα γίνει εκεί, τι συμβαίνει σε αυτό το Αρχελάου 5 στο μπαράκι? Εγώ έχω να πω το εξής και να καταθέσω, επειδή μου αρέσουν οι νέοι. Επιτέλους, ξαναβρέθηκα σε μία σειρά τηλεοπτική που από τους τεχνικούς μέχρι τους αδέλφους μου ηθοποιούς, με εξαίρεση το στάκο, γλούντα αυτά, ό,τι ξέρεις τι. Δηλαδή, τους συναδέλφους που έχω συνεργαστεί, οι περισσότεροι, λέω, πρώτη φορά χαίρω πολύ. Και είναι αριστούργημα. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι τι υπέροχα, νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά και το χαρισιώτη που είδαμε. Και τα νέα παιδιά δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί που φαίνονται, και αυτοί που δεν φαίνονται. Και είναι ένας οργασμός, ένα μελίσι, οι οποίοι πιθανώς να φέρουν το καινούργιο πράγμα στην τηλεόραση που είναι και το επιθυμητό, ρε παιδί. Η περίληψη ποια είναι δηλαδή, τι θα δούμε το βράδυ? Κοίτα, έχει υπόψη ότι ο ήρωάς μου είναι περιφερειακός ήρωας, δεν είναι βασικό πρόσωπο. Είναι, κάνω ένα παππού, ο οποίος είναι η Άλκης της Ζηρό, είναι η εγγονή μου, η Δώρα, στην όλη ιστορία, η οποία επειδή έβαλα φωτιά στο γυροκομείο, με περιθάλπτει στο σπίτι. Έβαλες φωτιά στο γυροκομείο. Ναι, κατά λάθος βέβαια. Κάπνιζα και έβαλα φωτιά.
Έχει σουρεάλ χιούμορ. Στους σκηνοθέτες τους λέω, παιδιά, κάντε και λίγο Αλμοδοβάρ και δεν το ειλικρινά. Είναι πολύ φρέσκια ματιά. Είναι γίνονται πολλά πράγματα. Είναι κάθε μέρα. Ωραία. Θα τα σπίτια και ωραία ναι, είναι μια νεανική ωραία. Και έχει ένα ρυθμό συγκλονιστικό. Γίνονται 15 παράλληλες ιστορίες. Αν το πιστεύετε, υπάρχει επιτελείο που γράφουν, σεναριογράφοι. Είναι λίγο αμερικανιά η ιστορία σε επίπεδο και στισήματος της δουλειάς. Δεν έχει υπόγραφη ενός μόνο. Υπάρχει ο συντονιστής, εννοείται και όλα αυτά. Και είναι μια εξαιρετική ομάδα. Είμαι περίεργος και εγώ να το δω. Βέβαια. Σήμερα το βράδυ λοιπόν και κάθε μέρα μέχρι τη Δευτέρα και Παρασκευή, 9 η ώρα. Ανυπομονώ. Θα το δεις. Αρχελάω 5. Σήμερα το πρώτο επεισόδιο σου καλέσει κόσμο. Είμαστε καλεσμένοι την παραγωγή και θα προηγηθούμε, θα το δούμε πιο πριν, για να ξέρω αν κρυφτώ ή όχι. 9 η ώρα θα δούμε.